καθώς έκανε break στο break. Ξεκινάει με Γκούντουριτς, Μπόμπι Ντίξον, Νικολάη Πλευρά, Λίο Βέστερμαν, Μάριους Γκριγκόνης, Άρον Βάιτ, Εντγκάρα Σουλάνοβας και Μπράντον. Βγάζοντας την εμπειρία και την καλή της άμυνα εκ νέου, επικράτησε με 66-57 με 17 πόντους του Μάρκο Γκούντουριτς σε ένα παιχνίδι που λίγο έως πολύ είχε τον έλεγχο σε όλη την διάρκεια του. Πρώτη επίθεση για την Φενέρ με τον Ντίξον στο κουμάντο της ομάδας. Στέκεται και πυροβολή και όταν το κάνει από εκεί η κατάληξη συνήθως είναι αυτή για το 0-2. Βέστερμαν, White και Davis, οι δύο ψηλοί για να ανοίξουν χώρο. Εκεί ο Ντατόμε έπαιξε καλή άμυνα. Σούτ από τον Γκριγκόνης. Το τρίποντο είναι ένα σημαντικό κομμάτι γενικότερα του παιχνιδιού. Θα το χρειαστεί η Ζάλγκυρης για να μπορέσει να ανοίξει την άμυνα της Φενέρ. Εδώ ο Γκούντουριτς για την στατιστική του ό,τι αφορά το μέσο όρο των φάουλ που κάνει. Ντέιβις για τον Βέστερμαν, Γκριγκόνης, δεν έδωσε στον Ντέιβις, ο οποίος ήταν ελεύθερος, γι' αυτό στην συνέχεια έφερε λάθος στην επίθεση των Λιθουανών. Μέλι θέλει να βγει ο Ντίξον από το μαρκάρισμα του Γκριγκόνης για να πάρει μπαλά. Ντατόμε, πυροβολή για τρεις, ξεκινάει άνετα και χαλαρά η Φενέρ με 0-5. Βάιτ, δύο ψηλή της Ζάλγκυρης στην γραμμή των ελευθέρων βολών για να ανοίξουν τη ρακέτα, αλλά στην συνέχεια το κόψιμο του Ντέιβις δεν ήταν αυτό που έπρεπε, πολύ δε περισσότερο το τελείωμά του. Παράξενο γι' αυτόν, συνήθως τελειώνει τέτοιες φάσεις. Βέσελη, Γκούντουριτς, 0-7 και αμέσως time out από τον Γιασικεβίτσος που βλέπει ότι η ομάδα του περιάλλουν την Ντατόμε και Γκούντουριτς να σκοράρουν για την Φενέρ. Για μια Φενέρ που πιέζει διακριτικά σε όλο το γήπεδο. Με αποτέλεσμα την μπάλα να την κατεβάζει ο Λάνοβας, όχι ότι δεν μπορεί. Βέστερμαν. Ντέιβις μπροστά στον Βέσελη, πήγε για βοήθεια και ο Μέλι. Βέστερμαν δεν μπορεί να περάσει από τον κοντόσωμο Ντίξον που του κάνει λίγο δύσκολη τη ζωή εκεί. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης με Γκριγκόνης, ούτε τώρα. Για μια Ζάλγκυρης η οποία σουτάρει με 38,1 στην κανονική περίοδο και 30 στα play-off. Πεσμένα τα νούμερά της έξω από τα 6,75. Ντίξον, έκλεψε ο Βέστερμαν. 3 εναντίον 3, transition παιχνίδι δεν βγαίνει για την Ζάλγκυρης. Βέστερμαν και αυτός για 3. Αυτός θα σπάσει το ρόδι για το 3-7. Χρειάζεται, είπαμε, τέτοια σουτ η γηπεδούχος, παραλίγο να γίνει λάθος, πρόλαβε ο Γκούντουριτς. Μέλι, Ντατόμε, το σουτάκι που του αρέσει, rebound από τον White. Δεν θα είναι εύκολο το μάτς σε καμία των περιπτώσεων. Κανείς δεν περιμένει σε μια τέτοια έδρα να πέσει αμαχητή η Ζάλγκυρης. Ουλάνοβας, ελεύθερος ο White. Rebound, το stop πάνω στον Ουλάνοβας χωρίς να υπάρχει foul. Γενικώς, το είπαμε, θα πέσουν κορμιά. Ούτως ή άλλως και στα τρία προηγούμενα μάτς έπεσε πολύ ξύλο. Εδώ δεν υπάρχει σφύριγμα για σπρόξιμο στον Γκριγκόνης. Έχω την εντύπωση ότι το φάουλ είναι εκεί στην baseline. Δεν νομίζω ότι το φάουλ είναι αυτό.
γιατί είναι μπροστά ο Λάτισεφς και δεν έχει δώσει κάτι. Μπράντοβιτς γάτα. Πηγαίνει κοντά στον Μάρκο Γκούντουριτς και του επισημαίνει τι δεν πρέπει να κάνει, τραβώντας τον στον πάγκο και βάζοντας στο παρκέ τον Κώστας Λούκα, τον αδιαφιλονίκητο ηγέτη αυτής της ομάδας. 11,6 πόντι και 4,6 assist, παρακαλώ, με 2,1 rebound. Ντίξον για 3, εξαιρετικός. 3-10, σιγή για λίγο, της Αλγύριο Αρίνα. Ντίξον στους 5. Εδώ ο Μπόμπι Ντίξον, Άλι Μοχάμετ, τέλος πάντων, θυμάται το βαφτιστικό του. Σίγουρα έχει τραβήξει τον Γκριγκόνης. Για να άκουσα καλά, είναι και η ώρα του Τόμας Βόλκαπ, όντως, ο οποίος πέρασε στο παρκέ. Γκριγκόνης στις αλλαγές των screen βρίσκει διάδρομο, δεν βρίσκει τίποτα, βρίσκει τείχος, κάνει λάθος. Ντίξον θέλει να πατήσει γκάζι, αλλά Βέσελη έκοψε, ζήτησε, δεν πήρε. Έχει μισμάτς με τον Βέστερμαν. Ντίξον, η προσποίηση, βρήκε διάδρομο, πέρασε, εκτέλεσε καταπληκτικά για μία ακόμη φορά. 3-12 με τον Ντίξον να έχει ξεκινήσει εξαιρετικά, οδηγώντας στο σκοράρισμα την Φενέρ. Όχι καλύτερη δυνατή πάσα για τον Ντέιβις. Είναι ένα ζητούμενο να χτυπήσει κοντά και μέσα στο ζωγραφιστό για να φτύρει όσο περισσότερο μπορεί τους ψηλούς της Φενέρ η Ζάλγκυρης. Βλέπετε και τα ποσοστά σας σουτ εντός παιδιάς. Μέλη για τον Ντίξον. Μέλη ελεύθερος. Δεν πρόλαβε ο White να τον σταματήσει. 5-14. Με χαρακτηριστική άνεση η Φενέρ βρίσκει το δρόμο προς το καλάθι της Άλγκυρης, η οποία δυσκολεύεται και σκοράρει με το σταγονόμετρο. 0 στα 4 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα. 1 στα 4 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα, διορθώνω. Και αυτή η φάση είναι χαρακτηριστική του πόσο άνετα σκοράρει η Φενέρ ξανά με τον Μέλη, ο οποίος βάζει 4 συνεχόμενους για να φέρει τη διαφορά στους 11. Γκριγκόνης θέλει να περάσει, δεν είναι εύκολο. World Cup με τον Σλούκα. Καλή άμυνα από τον Έλληνα Γκάρντ, που έκλεισε το διάδρομο και τον υποχρέωσε σε λάθος. Έχει πατήσει έξω βέβαια. Τον υποχρέωσε σε λάθος. Φενέρ την ίδια στιγμή 5 στα 6 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα. 1 στα 5 δίποντα πλέον η Ζάλγκυρης, 1 στα 4 τρίποντα, έχοντας ήδη 3 λάθη μέχρι αυτό το σημείο. Nate Walters, ο οποίος με 15 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Λιθουανών στο τρίτο μάτς, είχε 14 στο δεύτερο και αποτελεί μια ένδειξη σταθερότητας για την Ζάλγκυρης. Σλούκας ελεύθερος για 3. Καταμέτρηση συνεχίζεται, 5-19. Δείχνει τα δόντια της από νωρίς η Φενέρ και φεύγει με 14. Walters θέλει να παίξει στα πόδια τον Βέσελη και νέο λάθος. Transition παιχνίδι με την Ζάλγκυρης, όμως να έχει καλές επιστροφές και να κλείνει πίσω. Ντίξον πέρασε από τον Βέστερμαν, Σλούκας, Βέσελη με πλεονέκτημα. Εκεί που έφτασε δεν μπορούσε να το χάσει φυσικά. 5-21 και time out μέσα σας. Δεν μπορώ να το πω ακριβώς όπως το είπε. Τα κακά πράγματα. Τέλος πάντων, ώστε να μπορέσουν να παίξουν ένα μπάσκετ της προκοπής, το οποίο δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή ούτε στη μία ούτε στην άλλη άκρη του γηπέδου. Walters, αντίπαλο τον Ντατόμε, βγήκε ο Ντουβερίογλου, εδώ υπάρχει πρόβλημα στα πόδια, αλλά το καλάθι θα μετρήσει τελικά.
από τον Nate Walters. Αυτός είναι που δίνει μία ανάσα και θα πάει και στη γραμμή για μία ελεύθερη βολή. Εδώ ο Ντατόμε έχει κάνει το φάουλ με το σώμα. Και τώρα 8-21 για μια Ζάλγκυρης που πιέζει σε όλο το γήπεδο, αλλά με ένα press break εύκολα ξεφεύγει η Φενέρ. Δίξον και Σλούκας. Του περίεβλου σε ένα ψεύτικο screen. Ντατόμε ελεύθερος ουσιαστικά για 3. Τιμωρή 8-24, απαντώντας ουσιαστικά στο έμεσο τρίποντο του Walters. 1-4, απόλυτη από την άλλη πλευρά η Φενέρ. Walters πάλι πάνω στον Τουβερίογλου, όπως το έχει κάνει φάουλ. Χαμηλά. Τέταρτο ομαδικό για τη Φενέρ, το τελευταίο που είχε να δώσει. Για μαρτυρίες τώρα από τον Σάρας, ο οποίος και αυτός από την πλευρά του θα κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει το στάτους και την εικόνα του αγώνα. Έστω και με κάποιες διαμαρτυρίες οι οποίες μπορεί να μην συνάδουν με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Φενέρ μέχρι στιγμής έχει το απίστευτο... τίποτα δεν απίστευτο. 6-7 δίποτα και 4-4 τρίποτα. Ιδανικό ξεκίνημα απέναντι στα 2-6 δίποτα και το 1-4 τρίποτα της Ζάλγκυρης. Μιλάκνης επίσης στο παρκέ. World Cup βρήκε διάδρομο και πήρε φάουλ από τον Τουβερίογλου, γρήγορο δεύτερο για τον Τούρκο ψηλό. Με τον γκάρ της Άλγκυρης να πηγαίνει στη γραμμή πλέον των ελευθερών βολών, μιας και η Φενέρ συμπλήρωσε τα 5. World Cup σουτάρει με το αξιοπρεπέστατο 80,8% την φετινή περίοδο. 10-24. Σλούκας πιέζει ασφυκτικά οι Ζάλγκυρες, αλλά σπάει για μία ακόμη φορά και Ντίξον τιμωρεί. Από τιμωρή και παρατιμωρή. 10-27, απίστευτος. Ντίξον γίνεται ο πρώτος διψήφιος, φτάνοντας τους 10. Φάουλ αυτή τη φορά από τον Ντατόμε. Σηκώνει το χέρι του. Δύο βολές ακόμα. Κερδισμένες από τον Thomas Wolkap. Άρα πολύ έξυπνα εκεί. Ο απόφυτος του Austin State και πρώην παίκτης της Ludwigsburg. Πήρε το φάουλ από τον Ντατόμε. World Cup συνεχίζει με απόλυτο τρόπο, 4-4 για το 12-27. Πίεση συνεχίζεται σε όλο το γήπεδο, αλλά δεν προβληματίζει ιδιαίτερα την Φενέρ, η οποία όπως βλέπετε δεν έχει πάει ακόμη στη γραμμή. Γιατί να πάει άλλος, αυτά βάζει όλα. Μέλη για τον Ντατόμε, προσπίεση στον Μιλάκνη, θέλει να τον μποστάρει. Το μηματάκι πίσω και η εκτέλεση. Με rebound του Τουβερίογλου. Μέλη. Σλούκας. Τουβερίογλου εκεί έχει πλεονέκτημα. Και βεβαίως το φάουλ αμέσως από τον Nate Walters. Καθώς αυτό το mismatch δεν υπήρχε καμία τύχη. Με τον Walters στο 1.93 και τον Τουβερίογλου στο 2.10. Αλλά βεβαίως η Ζάλγκυρης έχει δύο ακόμη φάουλ να δώσει. Ντίξον και Ντατόμε.
εδώ έγινε λάθος γιατί γλίστρησε ο Ντίξον. Στη συνέχεια δεν υπάρχει φάουλ, αλλά ο Ντίξον κλέβει κανονικά και βγάζει τον Σλούκα σε πλεονεκτική θέση με φάουλ του World Cup. Ναι. Τρίτο ομαδικό για την Ζάλγκυρης, καθώς ξοδεύουμε πλέον το τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Σφυρίγματα από τους φίλους της Ζάλγκυρης, οι οποίοι δεν συμφωνούν. Όχι, γλίστρησε ο ένας και μετά γλίστρησε και ο άλλος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Αντίθετα, αν μπορούσαν και ήθελαν οι διαιτητές να είναι αυστηροί, θα έδιναν ένα φάουλ στο Μιλάκνης. Αλλά λίγο λάθος. Τόμψον. Ελεύθερος ο Μέτρ Μιλάκνης. Άμα τα χάνει και αυτός, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ουλάνοδας πέρασε και πήρε φάουλ για να πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Σε μια περίεργη ομολογουμένως φάση, όπου ο ένας έκανε δώρο στον άλλον. Γιατί και ο Μιλάκνης σουτάροντας μόνος από εκεί δώρο έκανε, αστοχώντας. Το θέμα ήταν ότι ήταν το τρίτο φάουλ του Ντουβερίογλου. Αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό. Όταν δεν είναι και πολύ η διάθεσιμη ψηλή. Και όπως είπαμε από την αρχή, ήταν ζητούμενο για την Ζάλγκυρης να χτυπήσει μέσα στο ζωγραφιστό και να αυτήρει όσο περισσότερο μπορεί τη Φενέρ. Λάνοβας σουτάρ εξαιρετικά από την γραμμή, κοντά στο 84%. ...14-27 για τον Ομπράντοβιτς που ακόμα διατηρεί το κανονικό φυσιολογικό χρώμα, δεν έχει λόγο άλλωστε. Οι 7 στις 7 βολές έχουν κρατήσει την Ζάλγκυρης, δεν θα πω κοντά, αλλά τέλος πάντων ζωντανή. Σλούκας για τον Ντίξον. Βέσελη με αντίπαλο τον Ουλάνοβας, για να δούμε αν θα τον πάει κοντά. Ντίξον και άλλο σουτ για 3. Απίστευτος. Στους 13 πόντους απόλυτος. 2 στα 2 δίποτα, 3 στα 3 τρίποτα. 14-30. Με ένα show Bobby Dixon. Κάθε φορά που πάει να αναπνεύσει η Ζάλγκυρης, αυτός είναι που της κλείνει το οξυγόνο. Τόμψον άρπαξε. Την μπάλα 16-30. Λογικά θα μετρήσει το καλάθι, αλλά μένει να το δούμε. Ζάλγκυρης και στις δύο πλευρές του γηπέδου έχει 4 στα 13 εντός παιδιάς, 3 στα 8 δίποτα και 1 στα 5 τρίποντα και ελέω των 7 σε 7 βολές έχει παραμείνει εκεί που έχει παραμείνει, στο μείον 14 δηλαδή. Γκριγκόνης, Ντέιβις, Γκριγκόνης με διάδρομο, το σουτ για 3, ούτε τώρα, κάποιος να πάρει ένα rebound, μπάλα είναι για τη Φενέρ. 1 στα 6 σουτ 3 πόντων. Μαχμούτογλου, Λούκας, Μπόμπι Ντίξον, Μέλι και Βέσελη, οι 5 της Φενέρ. Εδώ υπάρχει φάουλ του Γκριγκόνης στον Σλούκα. Γκριγκόνης, Μιλάκνης. Όχι, το φάουλ ήταν επιθετικό, διορθώνω. World Cup Μιλάκνης, Γκριγκόνης, White και Davis. Την άλλη πλευρά, υποξία βημάτων. Φάουλ του Νικολό Μέλι. Πρώτο φάουλ για τον Ιταλό Power Forward. World Cup για τον Μιλάκνης, τον κυνηγάει ο γοργοπόδαρος Μπόμπι Ντίξον. Γκριγκόνης με τον Μαχμούτογλου μπροστά του, θέλει να τον πάει κοντά, πολύ ωραίο και δύσκολο καλάθι από τον Γκριγκόνης για το 18-30. Η αλήθεια είναι ότι οι αμυντικές δαγκάνες της Φενέρ μέχρι στιγμής
υποχρεώνουν την Ζάλγκυρης να βάζει καλάθια με υδρότα και αίμα. Μαχμούτογλου άλλαξε με τον Σλούκα. Βέσελη εδώ μπορεί να πάει για post. Λίγο πριν εκπνεύσει η επίθεση, 18-32 από τον πάρα μα πάρα πολύ βελτιωμένο φέτος σε όλη τη σεζόν Βέσελη. Φενέρ παρεπιπτόντος δεν έχει και τον Νικολά Κάλινιτς. 20-32 με την Ζάλγκυρης να προσπαθεί πάντοτε να περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Λογικό αφού από τα 4 μέτρα και πιο μακριά τα σπάει. Σλούκας. Μέλι. Πάντοτε υπάρχει ένα μισμάτς. Δεν περνάνε την μπάλα στο Βέσελη. Μαχμούτογλου. Ένα σφύριγμα για φάουλ. Χειροκροτεί ο Μπαράντοβιτς, νομίζω του Μιλάκνης, χωρίς να είμαι σίγουρος, αν πρόλαβα να δω καλά στην γρήγορη ροή του παιχνιδιού. Προμιλάς τη λέει εδώ, αλλαγή κάποιο. Φύγει ο World Cup και ο Μιλάκνης. Επιστρέφουν Βέστερμαν και Ουλάνοβας. Μαχμούτογλου. Ο Γκριγκόνης είναι πάνω στον Σλούκα, δεν είναι εύκολο. Στις αλλαγές των screen βρήκε ο Ντέιβις. Μαχμούτογλου, ένα δικό του τρίποντο, ουσιαστικά καθάρισε το τελευταίο μάτς. Εδώ, αν και είναι εξαιρετικό σουτέρ, δεν τα καταφέρνει. Βέστερμαν. Εδώ που τα λέμε δεν είναι και λογικό να συνεχίσει με τέτοιο ποσοστό ευστοχίας η Φενέρ. Ουλάνοβατς. Κοντά το Μαχμούτογλου, το στόπ από τον Βέσελη. Έσβησαν τα φώτα της Αλγύριο Αρίνα εκεί. Σε μια υπενθύμηση του Βέσελη, όχι τέτοια μπροστά μου. Σλούκας. Πέρασε, αγαπημένη του κίνηση. Rebound από τον Βάιτ. Φτά στα 10 τώρα για τη Φενέρ, σε ό,τι αφορά το δίποντο. Βέστερμαν, πήγε για βοήθεια ο Μέλι. Γκριγκόνης πέρασε χωρίς να πατήσει Ντέιβις εύκολα. Σερβίρει σαν τούρτα. Για να φέρει τη διαφορά στους 10, 22-32. Ντέιβις πρέπει να πιάσει και αυτός δουλειά. Και το έχει κάνει με 4 συνεχόμενους δικούς του πόντους, φτάνοντας στους 6 συνολικά. Μέλι, Μαχμούτογλου φάουλ βεβαίως. Του Λάνοβας, δεύτερο ομαδικό και για την Ζάλγκυρης. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. 6 στα 12 δίποντα, 1 στα 6 τρίποντα, 7 στις 7 ελεύθερες βολές αυτή τη στιγμή για την Ζάλγκυρης, η οποία περισχύει και στα rebound, έχει 8, 5 εκ των οποίων είναι επιθετικά, 5 συνολικά έχει Φενέρ, 1 εκ των οποίων επιθετικό, έχοντας μοιράσει 8 assist για 4 λάθη. 2 ασίστ για 5 λάθη, αρνητικός συντελεστής μέχρι αυτή την ώρα για τους Λιθουανούς. Ντατόμε. Καλή κυκλοφορία. Με Σλούκα να έχει τώρα μπροστά του τον Άρον Βάιτ, ο οποίος τον τσεκάρει. Το σούτ είναι για 3. Ανάσα από τον Σλούκα λίγο πριν εκπνεύσει η επίθεση. 22-35. Βέστερμαν, White, αυτή τη φορά δεν θα λαθέψει, απαντά για το 25-35. Στο δεύτερο τρίποντο της Ζάλγκυρης στη βραδιά. Ντατόμε, Σλούκας, πέρασε πολύ έμορφα και πολύ εύκολα για το 25-37. Πολύ όμορφες κινήσεις. Με το Σλούκα να φτάνει τους 7. Βέστερμαν. Εδώ υπάρχει φάουλ και το καλάθι θα μετρήσει. Το φάουλ είναι από τον Βέσελη. Σωστό.
αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή περιμέναμε την αντεπίθεση της Άλγηρης, δεν ήταν δυνατό να πάει έτσι το μάτς. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι και πολύ καλή η Ιουνί, υπό ποια έννοια. Πολύ όμορφη εικόνα εδώ. Έχει τρία ο Ντουβερίογλου. Σε ό,τι αφορά τα φάουλ. Είναι ένα πρόβλημα με τον ένα ψηλό απενεργοποιημένο. Έχει δύο ντατόμε. Γκούντουριτς. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Παίρνει ο Βέσελη την προσπάθεια και σκοράρει. 28-38. Βέστερμαν. Μπροστά του τον Βέσελη. Θέλει να βάλει τον Ντόμσον μέσα στο παιχνίδι. Αργεί με Walters. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά για μία ακόμη φορά κοντά στο καλάθι η Ζάλγκυρης βρίσκει λύση για το 30-38 με τον Walters που φτάνει τους 8 πόντους. Σλούκας. Ταλαιπωρεί λίγο εκεί τον Ντίον Τόμσον. Μαχμούτογλου για 3, είπαμε, είναι καλό σουτέρ. Αν και νωρίτερα έχει αστοχήσει από πλεονεκτική θέση, δεν το πράττει τώρα. 30-41. Βέστερμαν για να απαντήσει. Μακρινό rebound από τον Μαχμούτογλου. Καλύτερα μαζεύει την μπάλα μακριά από το καλάθι, για να είμαστε πιο σωστοί. Λούκας. Κάτι σαν screen από τον Βέσελη που κόβει μέσα και ζητάει για να παίξει με αντίπαλο τον Βέστερμαν. Είναι κοντά ο Walters για να δώσει βοήθεια. Αυτό αφήνει χώρο στον Μαχμούτογλου, ο οποίος παίρνει φάουλ για 3 βολές από τον Ντίον Τόμσον και την ευκαιρία να ξαναφέρει την διαφορά στους 14 πόντους. Μαχμούτογλου σουτάρει με 94%. Έχουμε time out όμως, πάμε σε μια ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε. Καλύτερα για να μαζέψει όσο περισσότερο μπορεί τη διαφορά. 8 στα 14 δίποτα, 2 στα 8 τρίποτα, αλλά 8 στις 8 ελεύθερες βολές. Από την άλλη πλευρά η Φενέρ σουτάρει τις πρώτες ελεύθερες βολές της στο μάτς. Έχει 10 στα 13 δίποτα και 7 στα 8 τρίποτα, παρακαλώ. Μαχμούτογλου δικαιώνει το ποσοστό του και φέρνει τη διαφορά στους 14 με τον Γκούντουριτς να πιέζει ψηλά τον Βέστερμαν. Και τις δύο ομάδες να έχουν να δώσουν από ένα φάουλ ακόμη πριν δώσουν τον μπόνους η μία στην άλλη. Μιλάκνης για 3. Πολύ ωραία καμπύλη στην μπάλα. Καταπληκτική εκτέλεση. 33-44. Σαφώς πιο ισορροπημένα τα πράγματα τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο για την Ζάλγκυρης. Στο παρκέ και ο Σινανγκιουλέρ. Γρήγορη εκτέλεση από τον Βέσελη. Εκεί στα ψηλά ο Βοσκόβη μέσα. Δύσκολα να το σταματήσει κάποιος. 33-46. Με τον Βέσελη να φτάνει και αυτός τους 8 πόντους. Όντας απόλυτος, 4 στα 4 δίποντα. Εδώ δεν μπορεί να σταματήσει τον Davis. Κάνει μια ομολογουμένως αχρίαστη προσπάθεια, υπό την έννοια του ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε να σταματήσει τον Αμερικανό εκεί. Και το θέμα είναι ότι χρεώνεται και με το δεύτερο προσωπικό του φάουλ. Στοιχείο που τον τραβάει αμέσως στον πάγκο. Και τώρα με μέλη και ντατόμε η Φενέρ κάτω από τα καλάθια, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι
Η Ζάλγκυρης στο χρόνο που υπολείπεται θα προσπαθήσει να φορτώσει το ζωγραφιστό όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί με τον Μπράντον Ντέιβις, φαντάζομαι ως κύριο εκφραστή των όλων προσπαθειών. Σινάν Γιουλέρ. Ένα σουτ για τρεις από τον Γκούντουριτς. Χωρίς ισορροπία, 35-49. Δεν αφήνει την Ζάλγκυρης να αναπνεύσει. Πότε ήταν ο Ντίξον, τώρα είναι ο Γκούντουριτς. Κάποιος την μπάλα, την πρόλαβε ο Ντατόμε. Την πρόλαβε και την έχασε. Βέστερμαν, δώρησε αυτός, όχι. Γκριγκόνης, Μιλάκνης πάει κοντά. Βέστερμαν, καλή κυκλοφορία, δεν παίρνει το τρίποντο ο Βόλτερς. Τρίποντο από τον μέτρ του είδους Μιλάκνης για το 38-49. Δύο στα τρία από τον Μιλάκνης. Γιουλέρ. Ντατόμε. Γκούντουριτς με τον Μιλάκνης μπροστά του. Προσποίηση, ίδια εκτέλεση, rebound από τον Μπράντον Ντέιβις και τώρα ευκαιρία να πέσει διαφορά από τους 10 πόντους. Walters, 4-9 τα αμυντικά rebound. Γκριγκόνης, σίδερο. Γκούντουριτς, πατάει φρένο. Μάριος Γκριγκόνης, 0 στα 3. Ενώ έχει τη σεζόν ένα ποσοστό που φτάνει το 46%, παρακαλώ. Γιουλέρ πέρασε, αν και μπορούσε να πάει στο layout, έχω την εντύπωση. Γκούντουριτς πιέζει ο χρόνος, ένα fade away τρίποντο. Δεν δίνουν φάουλ εδώ στο Μέλι, που η αλήθεια είναι ότι το έκανε στο Ντέιβις. Βέστερμαν. Πάει κοντά το Γιουλέρ. Βέστερμαν, το σούτ για τρεις από την κορυφή, 41-49. Διαφορά στα 23,4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Πέφτει στους 8, time out από τον Ομπράντοβιτς, τελευταία διακοπή. Στο σκορ έχει γίνει 41-49. Και η Ζάλγκυρης έχει επιστρέψει, ή τουλάχιστον δείχνει ότι επιστρέφει. Σλούκας. Μπροστά του τον Ουλάνοβας. Ακροβολισμένη Ντίξον και Ντατόμε. Κόβει ο Βέσελη για να δώσει ένα screen ψεύτικο μπροστά, το οποίο δεν έπιασε. Σλούκας κρατάει όλο το χρόνο και κάνει βήματα βεβαίως. Είναι λάθος, έχει κάνει βήματα, ναι. Τελειώνει λοιπόν το πρώτο ημίχρονο και φαντάζομαι ότι ο Μπράντοβιτς θα συνεχίσει την κατσάδα γενικότερα assist λαθών, 8-5. Την ίδια στιγμή που παραμένει υψηλότατη η Φενέρ με 11-14 δίποντα και τίποτα. Με 11-14 δίποντα, 8-11 τρίποντα, 3-3 βολές. Τα πάντα έτοιμα για το ξεκίνημα με την Ζάλγκυρης να μένει ψηλά. Γκούντουριτς, Ντίξον, βγήκε μπροστά του για το χετζάου τον Ντέιβις, εδώ υπάρχει ένα θεματάκι, Βέσελη αργεί χαρακτηριστικά ενώ έχει τεράστιο πλεονέκτημα, αλλά βεβαίως όταν βρίσκει ελεύθερο τον Ντίξον, αντί να πάει εκείνος στα post από τα 2 μέτρα, λίρα 100 είναι το χέρι αλφάδι του Μπόμπι Ντίξον για το 41-52. Η απάντηση και πάλι μέσα από το ζωγραφιστό με τον Βέστερμαν. 43-52. Το θέμα είναι μέχρι πότε θα μπαίνουν τα τρίποντα για την Φενέρ, η οποία μέχρι στιγμή σουτάρει με το απίστευτο 75%, έχει 9-12. Δεύτερο φάουλ για τον Βέστερμαν και βεβαίως έχει ξεκινήσει από νωρίς και η ψυχολογική πίεση προς τους διαιτητές με διαμαρτυρίες στα σφυρίγματα. Γκούντουριτς. Επιθετικό φάουλ.
Φάουλ του Νικολό Μέλι, το δεύτερο και για τον Ιταλό power forward. Βέστερμαν. Άλλαξε με τον White. Εδώ είναι ελεύθερη κατάσταση. Καταπληκτική δημιουργία. Εξαιρετικό τελείωμα. Το ίδιο και η πάσα. 45-52. Ίσως στην φάση του αγώνα μέχρι στιγμής. Dixon. Γκούντουριτς. Παραλίγο, όχι παραλίγο, έγινε το λάθος. Έκλεψε ο Walters και θέλει να κάνει το ίδιο με τον Davis. Goal foul! Η Ζάλγκυρης επιστρέφει, 47-52. Στην οι δύο ίδιες φάσεις. Η δεύτερη όχι το ίδιο εντυπωσιακή, αλλά σαφέστατα ίσως πιο παραγωγική, αν βάλει και τη βολή ο Μπράντον Davis, ο οποίος πηγαίνει στους 10 πόντους με 5 στα 7 σουτ 2 πόντων. Σλούκας επιστρέφει στην θέση του Λουίτζι Ντατόμε, ο οποίος έφτασε και αυτός τα 3 φάουλ. Πολύ μεγάλη φθορά για την Φενέρ. Διαφορά στους 4. Με το momentum του αγώνα να δείχνει καθαρά Ζάλγκυρης. Κι ας είναι και 4 πόντους πίσω τώρα. Εκτός αν έχει άλλη άποψη ο κύριος Κορδέλας. Θα φανεί. Μέλι για τον Βέσελη. Μιλάκνης για να του απαγορεύσει το post με χαμηλό κέντρο βάρους στην άμυνα. Δεν υπάρχει φάουλ του White. Τσεκάρισμα με τα χέρια, αλλά βεβαίως 1,5 δευτερόλεπτο πριν τελειώσει η επίθεση. Κανένα πρόβλημα, μόλις το πρώτο για τον Αμερικανό από φύτο του Άιουβα. Dixon. Πάντα heads out πάνω του, ο Davis. Σλούκας, Davis ήρθε, έδωσε βοήθεια. Δεν ολοκληρώθηκε η άμυνα, αλλά είναι ένα δείγμα της ψυχολογίας, της αυταπάρνησης με την οποία μπαίνουν οι παίκτες της Ζάλγκυρης στο δεύτερο ημίχρονο. Μέλι θέλει να πάει κοντά τον White, ένα βηματάκι και ένα fadeaway με... Φάουλ χαμηλά, λέει ο Λάτισεφς. Και είναι το δεύτερο του Άρον White μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο Αμερικανός της Άλγκυρης. Α, έχουν δώσει την πρώτη κίνησή του, το πρώτο κατέβασμα του χεριού του. Σλούκας. Κοιτάξτε τον Ντέιβις πόσο βγαίνει με τα γρήγορα πόδια του να τσεκάρει τον αντίπαλο γκάρντ. Dixon. Για να δούμε τώρα. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Ο Κορδέλας είναι σε άλλο πλανήτη. 48-55. Είναι απίστευτος πραγματικά. 5 στα 5 σου 3 πόντων. Κρατάει μόνος του για την ώρα την Φενέρ. Φτάνοντας στους 19 πόντους. Βέστερμαν. Πέρασε πολύ όμορφα. Μιλάκνη. Στελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Η απάντηση... Rebound από τον White. Κλέψιμο από ποιον άλλον, από τον κύριο. Εδώ είμαι, παίζω μόνος μου και δεν σας αφήνω να αναπνεύσετε και να περάσετε μπροστά. 48-57, Bobby Dixon. Όπως στο πρώτο δεκάλεπτο υπογράφει το 16-30, κατά πως φαίνεται το ίδιο θα πράξει και στο τρίτο. White πήγε κοντά, το stop από τον Βέσελη. Και Dixon πατάει γκάζι. Σλούκας. Πολύ ωραίο γύρισμα. Goal foul. Η κυριαρχία του Βέσελη και οι σφιγμένες βροθιές του Ομπράντοβιτς. 48-59. Ξεφεύγει ξανά η Φενέρ.
Τρίτο φάουλ για τον Βέστερμαν. Βέσελη για πρώτη φορά στη γραμμή απόψε, πάρα μα πάρα πολύ βελτιωμένος, κοντά στο 80% στη φετινή περίοδο. Εδώ το Ματιάς Αναγιώς. Βέσελη μένει στους 10, απόλυτος, 5 στα 5. Καταπληκτική φάση, goal foul, απάντησε από την άλλη πλευρά. Το foul είναι από τον Νικολό Μέλι και είναι το τρίτο για τον Ιταλό. Βεβαίως έχει χτυπήσει το χέρι του Γουόλκα, ο οποίος σηκώνεται ψηλά και καρφώνει. Τρία ο Ντουβερίογλου, τρία ο Μέλι. Τρία και ο Ντατόμε, δύο Βέσελη. Μέλι. Βέσελη και Σλούκας. Διαφορά στους 9. Δίξον. Βέσελη για να αποστάρει τον World Cup. Σλούκας δεν παίρνει το σούτ για τρεις. Πηγαίνει κοντά και εκτελεί άσχημα. Πολύ άσχημα, αλλά μπάλα ξεφεύγει γλιστρά από τα χέρια του Ντέιβις και στην συνέχεια εδώ το αεροπλανικό του Βέσελη δεν φέρνει προσγείωση της μπάλας στο διχτάκι. 7-12 τα αμυντικά με Ντέιβις, 52-59, μειώνει στους 7, Ντέιβις στους 13 με 6 στα 8 σου 2 πόντων. Δίξον, καλή κυκλοφορία, δεν παίρνει το σούτ ο Σλούκας. Σαν όλοι να ψάχνουν τον Δίξον. Κοντός, μικρός το δέμας, αλλά τεράστιος παίκτης. 52-61 στους 23. Μία ακόμη φορά μέσα στο ζωγραφιστό η μπάλα. 54-61 με τον Ουλάνοβας. Λούκας, Βέσελη, κοιτάξτε πως ζητάει μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ βεβαίως από τον Τόμας Γουόλκαπ, ο οποίος σε εκείνο το σημείο δεν μπορούσε να σταματήσει τον Βέσελη. Ο Γουόλκαπ έχει κάνει το φάουλ και όχι ο Μπράντον Ντέιβις. Υπάρχει όμως time out και πρέπει να πάμε σε μια διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο. 4 στα 4 δίποντα, 5 στα 5 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, όλα αυτά για μόλις ένα λάθος και έχοντας 29 στην αξιολόγηση. Βέσελη, ο λίγον τίωρη βασία, αλλά ουσία. Στρέφει στο παρκέ του Βερίογλου. Έχει 3 φάουλ. Βέσελη πηγαίνει στον πάγκο με 2. 9 στις 11 και 5 στις 6 αντιστοίχως οι ελεύθερες βολές. World Cup για τον Γκριγκόνης. Μιλάκνης ελευθερώθηκε. Εκτέλεσε. Rebound από τον Ντίξον. Γκούντουριτς. Σλούκας με 3 περιφερειακούς για να ελέγξει την κυκλοφορία του Φενέρ. Ντουβερίογλου. Βήματα, έχει κάνει βήματα. Έχει μείνει 3 δευτερόλεπτα μέσα στο ζωγραφιστό. Σε κάθε περίπτωση η κατοχή αλλάζει. Επιστρέφει ο Άρον Βάιτ. Και μονολογεί με τη γνωστή έκφραση στα σέρβικα ο Μπράντοβιτς. 6-9 τα λάθη. World Cup. Θέλει να βγει ο Γκριγκόνης. Τόμσον. Θέλει να αποστάρει βεβαίως αμέσως τον Ντίξον. Κάτι σαν βήματα. Και σίγουρα λάθος. Στην συνέχεια Γκούντουριτς και τώρα Ντίξον. Νικολό Μέλι.
Μπορεί να αποστάρει τον World Cup. Αυτό θέλει να κάνει. Γύρισε, εκτέλεσε με ταμπλό και σκόραρε εύκολα, εκμεταλλευόμενος το mismatch στο έπακρο 54-65. 15-24, 15-20, πολύ ψηλό ποσοστό πλέον και για τις δύο ομάδες στα σουτ 2 πόντων. Γκριγκόνης, Δίξον, έκλεισαν πολύ, δεν υπάρχει φάουλ στον Ουλάνοβας και είναι φάουλ από τον Γκούντουριτς. Το δεύτερο προσωπικό για τον Σέρβο. Αναφορά από τον Ουλάνοβας με λίγη καθυστέρηση, αλλά τα κατάφερε. World Cup. Γκριγκόνης θέλει να διεισδύσει εκ νέου, δύσκολα μπροστά στον Τουβερίογλου, αλλά θα τα καταφέρει. 56-65. Χρειάζεται και το σκοράρισμα του Γκριγκόνης μόλις στους 4 πόντους. Δίξον. Τουβερίογλου. Νέο post. Όχι, πρόλαβε. Δίξον, δεν έγινε λάθος. Ένα βηματάκι πίσω και εκτελεί. Πήγα να πω και αυτό. Αυτό όχι. Αλλά δεν μπορεί να το χρεώσει κανείς από την έννοια ότι τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Του Βερίογλου δεν πρόσταρε. Εκεί τα πράγματα ήταν δύσκολα. Δίξον βγαίνει για να πάρει ανάσες. Και στην θέση του για πρώτη φορά στο μάτς ο Έρικ Γκριν. Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της Βαλένθια. Ποιος κάνει την 100η συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα. Ευκαιρία για την Τζάλγκιρις πάντως να κατεβάσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Ουλάνοβας. Γκριγκόνης. Στέκεται και πυροβολή για 3. Πρόλαβες Λούκας. 5 στα 15 σου 3 πόντων για την Τζάλγκιρις. Κρατάει ο Λούκας με τον Ντέιβις να έχει βγει στις αλλαγές στον screen. Ελεύθερος ο Γκριν θα συνδεθεί. Συνδέεται αμέσως με το καλάθι για το 56-68. Τρίποντο μαχαιριά. Γκριν φτάνει τους 1002 πόντους στην Ευρωλίγκα. Στο Λούκας υπάρχει ένα σφύριγμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει. Δύο Ματέι Μπολτάουζερ και έχει σταματήσει. Τεχνική ποινή. Στο μπάγκο. Έξαλλος ο Γιασικεβίτσος, πιθανόν για το φάουλ που δεν δόθηκε, όπως ο ίδιος νόμιζε, στην προσπάθεια του Μπράντον Ντέιβις. Και να εδώ. Το ταφ. Η διαφορά πηγαίνει ξανά στους 13 πόντους και μπορεί να πάει ακόμη παραπάνω να σκοράρει Φενέρ στην επίθεσή της. Σε ένα τρίτο δεκάλεπτο που και πάλι η Ζάλγκιρις θυμήθηκε τον κακό εαυτό του πρώτου δεκαλέπτου στην επίθεση. Λούκας. Και αυτός για 3. Καταπληκτικό. Υπέροχο σου 3 πόντων από τον Κώστα Σλούκα. Η διαφορά στους 16. Time out. Επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερο. Είναι, έφτασε τους 1002 πόντους στην Ευρωλίγκα με τρίποντο το 56-68. Και λίγο αργότερα ο Κώστας Λούκας με ένα πολύ δύσκολο σου 3 πόντων έκανε το 56-72 σε ένα δεκάλεπτο που ανήκει εκ νέου στην Φενέρ. Βέστερμαν. Παίζει με 3 φάουλ. Ντέιβις ότι πάρει φάουλ του Σλούκα, αλλά ήταν το τελευταίο που είχε να δώσει. Όχι, δεν είχε μάλλον άλλο να δώσει η Φενέρ. Ο Ντέιβις θα πάει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Έχει μία στις 2 απόψε ο Αμερικανός της Άλγκυρης. Υπόθετος του Μπρίνγχαμ Γιάνγκ, πρώην παίκτης των Βαρέζε και Μονακό. Και κατά πάσα πιθανότητα όχι της Άλγκυρης την επόμενη σεζόν.
απογοήτευση. Από τη χαμένη του βολή. Δύο στις τέσσερις για το 57-72. Ντέιβις κάνει τους 14 πόντους. Πιέζει σε όλο το γήπεδο, αλλά ο Μέλι θα καταφέρει να περάσει και να καλύψει την μπάλα με το σώμα του. Πάντως έχει χάσει αρκετό χρόνο από την οργάνωση της επίθεσης της Φενέρ από αυτό το press. Σλούκας πέρασε, έβγαλε για τον Γκούντουριτς, η προσποίηση κοντά, τελειώνει ο χρόνος, εκτελεί ο Σλούκας. Rebound από τον Walters. Μόνος εναντίον όλων, δύσκολα πράγματα εκεί, φάουλ του Ντέιβις. Ή μετράει το καλάθι. Έχω την εντύπωση ότι μετράει το καλάθι, αλλά είναι μια φάση που πρέπει να ξαναδούμε. Να δούμε εδώ. Ναι. Όχι ναι. Όχι. Γιατί. Γιατί μετράει, δεν κατάλαβα. Αφού δεν δόθηκε φάουλ, ο Μέλι δεν έκανε κάτι με το εκεί. Εντάξει, κατάλαβα λέει ο Μπράντοβιτς. 59-72 σε κάθε περίπτωση. Μέλι για μια ακόμη φορά σπάει εύκολα το break, αλλά έρχεται λάθος, λάθος το λάθος και άλλο λάθος. Πρόλαβε του Βερίογλου, δεν πρόλαβε του Βερίογλου. Σε αυτό το φεστιβάλ λαθών βγαίνει κερδισμένη η Ζάλγκυρης και έχει την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο. Ένα δεκάλεπτο που είναι μέχρι στιγμής πίσω στο σκορ με 23-18. Βέστερμαν. Η απόκληση των δύο χρονομέτρων είναι της τάξης των 3-3 και κάτι δευτερολέπτων. Ντέιβις έκρυψε ωραία την μπάλα και έφτασε σε μια καταπληκτική φάση μπροστά στον Τουβερίογλου για το 61-72. Δεν θα αποφέρει τίποτα το σούτ της τελευταίας στιγμής. Αυτό είναι το... Έχει φτάσει τους 16 πόντους με 7 στα 10 δίποντα. Τελευταίο δεκάλεπτο για να δούμε αν η Φενέρ πάρει το εισιτήριο ή αν η Ζάλγκυρης μπορεί να στείλει τη σειρά σε πέμπτο μάτς. Βέστερμαν πέρασε. Εδώ υπάρχει φάουλ του Μέλι. Ή του Τουβερίογλου. Αν του Τουβερίογλου είναι το τέταρτο. Τελικός ήταν στον Νικολό Μέλι, όπως και νομίζω ήταν το σωστό τελικός. Βέστερμαν. Εδώ ο Ντέιβις δεν μπορεί να έχει κανένα πρόβλημα με τον Τουβερίογλου. Τον νικά κατά κράτος. Όχι μόνο βάζει τον καλάθι, του παίρνει και το τέταρτο φάουλ. Θα έχει και μια βολή. 63-72. Είπαμε, η φθορά των ψηλών της Φενέρ ήταν ένα από τα ζητούμενα στο μάτς για την Τζάλγκυρης από την αρχή. Μένει να δούμε αν αυτό θα αλλάξει και τις ισορροπίες τώρα, στο τέταρτο δεκάλεπτο. ...64-72, όλα αυτά βεβαίως υπό την έννοια ότι κάποια στιγμή θα μπει ο Bobby Dixon στο μάτς. Πίεση πάνω στον Γκούντουριτς, έσπασε, ευκαιρία, Ντουβερίογλου το κάρφωμα, υποδειγματικό press break για το 64-74. Ντέιβις, άλλαξε με τον Βέστερμαν, θέλουν να βγάλουν συνεργασία οι δυο τους, ακροβολισμένος ο Μιλάκνης, πήρε το πορτοφόλι ο Γκριν, Γκούντουριτς. Πάσα ήταν για κλάματα, άσχετα αν νωρίτερα έχει προηγηθεί φάουλ. Πάντως η πάσα που προσπάθησε να βγάλει ο Γκούντουριτς εδώ στον Έρι Γκριν ήταν προς αποφυγή. Τρίτο φάουλ του Άρον Βάιτ. Στροφή του Βόλκαπ στο μάτς.
Ποιος είναι ο Άγγιουλερ ξανά στο παρκέ. Σλούκας. Πέρασε από τον Ντέιβις. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Αλλά σέρβιρε εξαιρετικά για τον Τουβερίογλου. Εκεί όπου κάθε φορά που θα φτάνει μπάλα δεν θα υπάρχει πρόβλημα για τον Τούρκο Σέντερ. 64-76. Τέσσερι συνεχόμενοι πόντοι από τον Τουβερίογλου. Λάθος η φάουλ. Το πέμπτο του Τουβερίογλου παίρνει την άγουσα για τον Πάγκο. Του φωνάζει ο Μπρόντοβιτς, του φωνάζει και ο Μαχμούτογλου από τον Πάγκο. Τι να κάνω, λέει. Νευρισμένος και αυτός βεβαίως. Στρέφει ο Βέσελη στο μάτς. Βέσελη, ο οποίος αν προσέξει μπορεί να παραμείνει. Έχει δύο φάουλ. Το έχει κάνει βεβαίως πάνω στο Ντέιβις. Εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Τελευταία στιγμή στον Ντέιβις και στην συνέχεια World Cup. Έχει μπροστά του τον Green. Θέλει να παίξει μόνος του απέναντί του. Γλίστρησε λίγο. Βέσελη. Εκεί δύσκολα πράγματα. Είπαμε. Δεν μπορεί να τους φορτώνεται συνέχεια με φάουλ. Δεν γίνεται. Λούκας. Βέσελη με αντίπαλο τον World Cup. Μένει ελεύθερος ο Σλούκας και πυροβολή για τρεις. Γιατί του έκανε το χατήρι η μπάλα. World Cup σε transition παιχνίδι και το Σλούκα να του παίρνει εκ νέου το πορτοφόλι. Αντιαθλητικό του Λου Ντέιβις βεβαίως. Καμία αμφισβήτηση επί τούτου. Και είναι υπό την έννοια αυτή και ανόητο. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Βολές και κατοχή. Αυτό που προσπάθησε να κάνει και είναι ο ορισμός του αντιαθλητικού. Σλούκας έχει 11 πόντους, 5 rebound και 9 assist. Ένα ακόμη γεμάτο μάτς, παρέα με 2 κλεψίματα. Όλα αυτά για 3 λάθη. Για μία ακόμη φορά εξαιρετικός. Στα 4-78 η διαφορά πηγαίνει στους 14 και δυνητικά μπορεί να πάει ακόμη ψηλότερα. Η 17 στο 10-27 με μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς. Γκούντουριτς. Ένα βηματάκι πίσω και εκτελεί και ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη διαφορά προς τέρψην της κυρίας εδώ. 64-81 διαφορά έχει ακουμπήσει και πάλι μετά το πρώτο δεκάλεπτο τους 17 πόντους. 64-81 με το σούτ 3 πόντων από τον Γκούντουριτς στην Άγγιουλερ. Δίνει το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει η Φενέρ πριν η Ζάλγκυρης μπει στον πόνους. Γκριγκόνης για τον Walters. Να περάσει από τον Γκιουλέρ. Εδώ ο Γκιουλέρ παίζει εξαιρετική άμυνα. Είναι ούτως ή άλλως πολύ καλός αμυντικός, αλλά κλέβει την μπάλα μπροστά από τον Άρον White. Σλούκας. Γκούντουριτς για τον Βέσελη. Γκούντουριτς ξανά για τρεις με την ίδια κατάληξη. Υπογραφή Γκούντουριτς. 64-84 η διαφορά πηγαίνει στους 20, μεγαλύτερη στο μάτς. Απάντηση έρχεται από τον Άρον White, αλλά νομίζω πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι στο μάτς, αν και στο μπάσκετ 6,5 λεπτά είναι ένας αιώνας. Green. Βέσελη θέλει να πάει κοντά για να αποστάρει και να δημιουργήσει χώρο για κάποιον συμπαίκτη του, αλλά βεβαίως εδώ δεν έκανε το καλύτερο δυνατό. Αλλά και η Ζάλγκυρης δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί
και δεν έχει και τη δυνατότητα πλέον να σπαταλά την οποιαδήποτε ευκαιρία. Φενέρ έχει ποιότητα, έχει βάθος και βρίσκει λύσεις από πολλούς παίκτες. Είτε λέγεται Bobby Dixon, είτε λέγεται Σλούκας, είτε λέγεται Γκούντουριτς, είτε λέγεται Eric Green, έστω και με ένα σούτ τριών πόντων, αλλά σε καθοριστικό σημείο, σε προσπάθεια αντεπίθεσης και επαναφοράς στο μάτς της Άλγκυρης. Η ποιότητα αυτής της ομάδας ξεφυλίζει. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Βέσελη, δύο βολές, το τρίτο φάουλ και ο λίγον τη σκληρό, θα έλεγα. Ήταν το τρίτο προσωπικό του Βέσελη με 5 και 33 στο ρολόι. Διαφορά πηγαίνει στους 16, κάμερες πάνω στον κύριο που βλέπετε, τον Bobby Dixon. Για την ώρα δεν χρειάζεται η επαναφορά του στο παρκέ. Στην Angular κυνηγάει σαν σκύλος τον οποιονδήποτε. Το αναθέτει ο Μπράντοβιτς. Walters. Με αντίπαλο τον Σλούκα τώρα ο Davis, πάει ο Angular απάνω του, τελειώνει ο χρόνος. Έχει τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης, νομίζω ότι δεν μετράει τίποτα από ό,τι είδατε με την μπάλα στο καλάθι. Παραμένει το 68-84, μια ακόμη χαμένη ευκαιρία. Γιουλέρ. Σλούκας. Για τον Βέσελη. Γκριν ελεύθερος, πέρασε και έφτασε σε ένα εύκολο lay-up για το 68-86. Είναι αυτός ο τρόπος άμυνας που με κάποιο τρόπο θα το πληρώσεις. Απάντηση με 3 από τον Walters για το 71-86. 2 στα 2 από τον Nate Walters. Ζάλγκυρη στην άμυνα αφήνει το ποστάρισμα βάζοντας κοντό πάνω στον ψηλό της Φενέρα, αλλά αυτό όποτε δεν οδηγεί σε πώς το οδηγεί. Κοιτάξτε πόσο χώρο είχε ο Γκριν, άσχετα αν δεν σούταρε, αλλά στην συνέχεια έκανε αυτό που έκανε λίγο προηγουμένως. Δηλαδή οι επιλογές από εκεί και μετά του παίκτη που έχει πολύ χώρο μπροστά του είναι να σηκωθεί και να πυροβολήσει για 3, είτε να εκμεταλλευτεί την προσποίησή του και να πάει σε ένα drive τρυπώντας την άμυνα. Σε κάθε περίπτωση αυτό το πράγμα το έχει πληρώσει. Η Ζάλγκυρης ήταν επιλογή της, να αυτό πορεύτηκε, αλλά έπεσε σε πολύ καλή βραδιά περιφερειακών και κυρίως του Dixon. Αλλά και γενικότερα, σουτάρει απίστευτα η Φενέρ, 18 στα 27 τρίποντα και 14 στα 19 τρίποντα μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε αυτό που είπαμε, ελεύθερος ο Γκριν, δεν το έβαλε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είπαμε είναι ο τρόπος με τον οποίο έζησε και πέθανε, δεν το ξέρουμε σε 4 λεπτά της Άλγκυρης. 73-86 ξανά με τον Walters. Φτάνει τους 18. Μπαλά πέρασε, καθόλου ανώμημα ο Βέσελη. Γκούντουριτς. Άλλη ανοιχτή διάβαση, δεν υπήρξε φάουλ εδώ. Δεν υπήρξε φάουλ, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει και την μπάλα ο Nate Walters, παρά την ηρωική του ομολογουμένως προσπάθεια. Φάουλ υπήρξε 100%, άσχετα αν δεν δόθηκε και ήταν νομίζω στην αρχή το πρώτο από το Westerman. Νικολό Μέλη και Bobby Dixon στο παρκέ. Dixon έχει 23 πόντους με 4 στα 5 σουτ 2 πόντων, 5 στα 5 σουτ 3 πόντων. 3 rebound, 3 assist, μάλλον με συγχωρείτε πολύ. 1 rebound, 3 assist, 3 κλεψίματα και όλα αυτά για ένα λάθος. Green. Τελειώνει ο χρόνος, χορεύει τον Davis, πέρασε και κάνει αυτό που έκανε και λίγο νωρίτερα, βρίσκοντας το χώρο που ήθελε αφού ο ψηλός ήταν εκείνος που βγήκε απάνω του. 73-88. Green φτάνει τους 7 πόντους.
Εδώ μάτσαραν δύο πάνω στον Ντέιβις και ο Ντίξον από μπροστά και ήταν εκείνος που έκανε το φάουλ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στο μάτς ως προς τον τελικό νικητή. Η άμυνα της Φενέρ όποτε κρατούσε τον αντίπαλο κάτω από τους 70 πόντους δεν έχανε ποτέ. Μετρούσε ένα 10-0. Έχει το εκπληκτικό 21 όταν δέχεται 75. Πιθανότατα θα δεχτεί περισσότερους, αλλά ακόμα και έτσι η δουλειά έχει γίνει απόψε. Ακόμη και αν ξεπεράσει τους 80 πόντους. Η Ζάλγκυρης είναι απλά μια εξαίρεση σε ένα στατιστικό που δεν θα έχει παρά μικρή σημασία. 75-88. Dixon. Πέρασε και βεβαίως θα πάει ορθολογικά, ξοδεύοντας όλο το χρόνο στις επιθέσεις της Φενέρ. Ξανά με τον Ντέιβις μπροστά του, τον ταλαιπωρεί γιατί είναι πολύ γρήγορος. Έρικ Γκριν, η προσποίηση και η εκτέλεση δεν αλλάζει κάτι. Είναι, μοιάζει καταδικασμένο αυτό το παιχνίδι της Ζάλγκυρης. Είναι κάτι που ισχύει από το ξεκίνημα του μάτσου, όχι τώρα. Με αυτά τα ποσοστά που είχε και διατήρησε σε όλο το μάτς η Φενέρ στο σουτ. Γκριγκόνης με την τρίτη, συγχωρήστε με. Μέσα αλλά πολύ αργά πλέον. 78-90. Dixon, όπως είπαμε, παίζει με το χρονόμετρο πια. Και όταν αποφασίσει να περάσει δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς. Δύο βολές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν το καλάθι έμπαινε θα μετρούσε κανονικά. Είναι η πρώτη φορά που ο Bobby Dixon θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών απόψε για μία Φενέρ που γενικώς δεν πήγε πολύ στη γραμμή, δεν χρειάστηκε βεβαίως. 8-9 έχει απόψε η τουρκική ομάδα. Ντέιβις, κυρίαρχος μεν, χωρίς ουσία πια δε. 80-92, τα πάντα είναι διαδικαστικά. Πίεση, Dixon, baseball πάσα στον Γκούντουριτς και ξανά εκείνος για να ξοδέψει τα περισσότερα από τα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Της Φενέρ, Γκούντουριτς και αυτός πολλές λύσεις με 3 στα 5 τρίποντα και πολύ δύσκολα μάλιστα σε εκτέλεση. Είναι και σειρά του Μέλη, να βάλει ένα, όχι. Δεν βρήκε καν Στεφάνι από την εντύπωση, οπότε η επίθεση πρέπει να γυρίσει πίσω γιατί έχει εκπνεύσει ο χρόνος της επίθεσης. Ακριβώς αυτό. Αλλαγή ήθελε, ολιγόρησε ο λίγο η γραμματεία, έχοντας μια δική του απίστευτη, πολύ μεγάλη, ξεχωριστή ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Παναφορά από τον Βέστερμαν. Έκλεψε ο Γκριν σε πρώτη φάση, ο Σλούκα σε δεύτερη. Μαθήματα φιλαθλού πνεύματος από τους φίλους της Άλγκυρης είναι όρθιοι. Χειροκροτούν η ομάδα τους λίγο πριν το τέλος της κανονικής περίοδου, έμοιαζε εκτός στόχων αλλά έκανε ένα εξαιρετικό φίνις. Κατάφερε να μπει στα play-off φτάνοντας ένα ρεκόρ 15 νικών και 15 ητών.
όσο ρεκόρ είχε ο Ολυμπιακός και η Μπασκόνια σε αυτή την τριπλή ισοβαθμία ερυθρόλευκη. Ήταν εκείνοι που έμειναν εκτός. Στο παρκέ και ο Γιοκουμπάιτης, ένας πιτσιρίκος 18χρονος, για να πάρει και αυτός εικόνες. Σλούκας μία ακόμη ασίστ, κάρφωμα από τον Γκριν, 80-96. Κώστας Λούκας δίνει τη 10η ασίστ του και φτάνει σε ένα εντυπωσιακότατο double-double με 15 πόντους και 10 ασίστ παρέα με 5 rebound. 3 κλεψίματα, όλα αυτά για 3 λάθη, 25 στην αξιολόγηση, αλλά δείτε και το φίλαθλο κοινό της Ζάλγκυρης, πραγματικά εκπληκτικό. Η απόλυτη στήριξη για μια πόλη που ούτως ή άλλως ζει και αναπνέει στους ρυθμούς του μπάσκετ και αυτής της ομάδας συγκεκριμένα. Ντατώμε 80-99. Να δούμε αν θα εκδηλώσει επίθεση η Ζάλγκυρης ή αν κάπου εδώ η ιστορία θα τελειώσει σε ό,τι αφορά το τελικό σκορ, όχι κάτι διαφορετικό. Αν το 80-99 θα είναι το τελικό σκορ, βλέπω διάθεση και ο Κουμπάιτης να επιτεθεί. Εντάξει, πίτσι 20 είναι, οκ. Okay. Ας το κάνει, δεν τρέχει κάτι. Να βάλει και αυτό σε ένα καλαθάκι. Το βάζει 82-99. Αυτό είναι το τελικό σκορ.